συνεχίσουμε την εισαγωγή των λατινικών, αναφερόμενοι στα γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. Το αμέσως επόμενο σημαντικό χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι η ιδιόμορφη εξέλιξη των λογοτεχνικών ειδών. Έτσι λοιπόν οι Ρωμαίοι καλλιέργησαν πρώτα την κωμωδία, ενώ είναι ο τελευταίος όριμος καρπός των Ελλήνων, ενώ αντίθετα το έπος που είναι το πρώτο και σημαντικότερο δημιούργημα των Ελλήνων λογοτεχνών ανθίζει τελευταίο στη ρωμαϊκή γραμματεία. Επιπλέον, οι Ρωμαίοι συχνά αλλοιώνουν, μεταμορφώνουν κάποια είδη ή παράγουν νέα είδη. Έτσι, για παράδειγμα, η σάτυρα είναι καθαρά ένα είδος το οποίο καλλιέργησαν και δημιούργησαν οι Λατίνοι. Αντίθετα, η ρωμαϊκή λογοτεχνία απέχει πάρα η ρωμαϊκή ελεγεία απέχει πάρα πολύ από την ελληνική ελεγειακή ποίηση. Παράλληλα, συναντάμε μια προοδευτική εξειδίκευση του Ρωμαίου λογοτέχνη σε ένα στενότερο ειδολογικό εύρος. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ρωμαίοι λογοτέχνες καλλιέργησαν λιγότερα είδη, αλλά εξειδικεύτηκαν σε αυτά σε σημείο που δημιούργησαν μεγάλα αριστουργήματα. Το τελευταίο χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι το γεγονός ότι ο ιδιάζοντας ιδεολογικός πλούτος της Ρώμης και της Ρωμαϊκής Πολιτείας αποτυπώνεται σε όλα τα έργα των Λατίνων λογοτεχνών. Έτσι βλέπουμε στοιχεία όπως είναι η προβολή των Πάτριων Ιθών Mos Maiorum, βλέπουμε τα υποδείγματα της ρωμαϊκής λογοτεχνίας εξέμπλα, βλέπουμε επίσης αρετές όπως είναι η αρετή, η βίρτους, η θρησκεία, ρελίκιο, καθώς και άλλα στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται εύστοχα στην ρωμαϊκή λογοτεχνία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπουδαία αριστουργήματα. Αμέσως, παιδιά, μετά θα ασχοληθούμε με την περίοδο της μεγάλης ακμής της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, που είναι η κλασική εποχή. Στην κλασική εποχή βλέπουμε μεγάλα ταλέντα που χρησιμοποιούν εκλεπτισμένο και λόγιο τρόπο στην έκφρασή τους και στο ύφος τους και στη γλώσσα τους, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μεγάλους Ρωμαίους κολοσσούς στην περίοδο αυτή. Η περίοδος αυτή μπορούμε να πούμε ότι χωρίζεται σε δύο τμήματα. Και αν θεωρήσουμε ως συμβατικό πέρας αυτής της εποχής το θάνατο του Αυγούστου, που είναι η κορυφαία μορφή της κλασικής εποχής, δηλαδή το 14 μετά Χριστόν, τότε αυτή η εποχή χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα φτάνει περίπου ως το 40 π.Χ., όπου δεσπόζει ο Κικερώνιος Λόγος και ανθεί κυρίως η πεζογραφία, ενώ το δεύτερο τμήμα, που είναι γνωστό με τον παγκόσμιο όρο Αυγούστη η Χρόνη, είναι η περίοδος στην οποία ανθεί κυρίως η ποίηση. Το αμέσως επόμενο πράγμα που θα μας απασχολήσει είναι το κίνημα των νεοτέρων. Είναι ένα μοντερνιστικό κίνημα, επηρεασμένο από τον Καλλίμαχο, όπου οι νεωτερικοί ποιητές δημιουργούν καλοδουλεμένα ποίηματα με κλεπτισμένο και λόγιο ύφος, αλλά που παράλληλα διακρίνονται για την συντομότητα, τη συντομία τους, το σκοτεινό και υπενηκτικό ύφος τους, την εκλέπτυση και τη λογιότητα. Είναι ποίηματα λυρικά, ελεγιακά και παράλληλα συναντάμε και συχνά επίλεια και επιγράμματα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μετά την κλασική εποχή δεν μπορούμε να πούμε ότι τα έργα τα οποία μας διέσωσαν οι Ρωμαίοι λογοτέχνες είναι της ίδιας αξίας. Πρόκειται για μια περίοδο παρακμής και επιγονισμού. Ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά των χρόνων του Κικέρωνα, καθώς και τις μεγάλες μορφές που διακρίθηκαν αυτή την εποχή. Τα κύρια χαρακτηριστικά, τα δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής του Κικέρωνα
είναι η δικτατορία του Σίλα, καθώς και η δολοφονία το 44 π.Χ. μιας μεγάλης φυσιογνωμίας του Ιούλιου 4. Εκεί, την εποχή αυτή, ο Ρωμαίος καλλιτέχνης έχει κατακτήσει πλέον την εθνική αυτοσυνειδησία του και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ρωμαϊκή ιστορία, στη γλώσσα, στον πολιτισμό, γιατί γνωρίζει ποιος είναι και έχει ο Ρωμαίος λογοτέχνης, έχει μία τάση φυγής από την πραγματικότητα, έχει απογοητευτεί από τις δυσκολίες που πέρασε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, πράγμα που αποτυπώνεται σε φιλοσοφικούς λόγους που μπορεί να έχουν θρησκευτικό, κοσμολογικό περιεχόμενο ή οτιδήποτε άλλο. Κορυφαία μορφή αυτής της εποχής είναι ο Μάρκος Τίλιος Χέρονος, ο οποίος διακρίθηκε φυσικά στην πεζογραφία, καθώς προείπαμε ότι η πεζογραφία γνώρισε τη μεγαλύτερη άνθησή της εκείνη την εποχή. Ο Μάρκος Τίλιος λοιπόν Χέρον έγραψε πάνω από 100 λόγους, από τους οποίους σώζονται δυστυχώς μόνο οι μισοί. Από αυτούς, περίφημοι είναι οι 3 Κεσαρικοί, οι 4 Κατιλληνικοί και οι 14 Φιλιππικοί του λόγοι. Επίσης, ο Κικέρονας δεν περιορίστηκε φυσικά μόνο στους λόγους, αλλά ασχολήθηκε και με την θεωρητική πραγμάτευση της θεμάτων σχετικά με τον ρήτορα και την ρητορία. Ήταν θερμός θαυμαστής του Πλάτωνα και όλων των φιλοσοφικών ρευμάτων, πράγμα που ήταν πολύ φυσιολογικό να το χρησιμοποιήσει σε διάφορους φιλοσοφικούς λόγους τους οποίους έγραψε. Και τέλος ο Κικέρονας, χρησιμοποιώντας πάντα την καθαρότητα της έκφρασης και την κομψότητα και την λογιότητα και την εκλέπτυνση, ήταν εκείνος ο οποίος έγραψε περίπου 800 επιστολές σε 4 επιστολογραφικές συλλογές. Ο αμέσως επόμενος ιστοριογράφος, ο οποίος βέβαια δεν έχει την ίδια βαρύτητα όπως ο Κικέρονας, αλλά που διατέλεσε σπουδαίο σημαντικό και σημαντικό έργο, ήταν ο Βάρονας. Ο Βάρονας ήταν εκείνος ο οποίος έγραψε 600 βιβλία σχετικά με την ρωμαϊκή και την παγκόσμια ιστορία, καθώς και την θρησκεία, τον πολιτισμό, τις καλές τέχνες και γενικά οτιδήποτε είχε σχέση με την ρωμαϊκή ιστορία και τα γεγονότα που την στιγμάτισαν. Στη συνέχεια συναντάμε 3 ακόμη ιστορικές μορφές της πεζογραφίας, τον Ιούλιο 4, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως στα απομνημονεύματα, επηρεασμένος φυσικά από τον Ξενοπόντα, έγραψε απομνημονεύματα σε καθαρά και λιτά λατινικά. Συγκεκριμένα πρόκειται για στρατιωτικές αναμνήσεις. Ο αμέσως επόμενος πεζογράφος είναι ο Κορνήλιος Νέπος, ο οποίος ασχολήθηκε με την ιστορική βιογραφία και έγραψε περίπου 25 βιογραφίες διάσημων Ελλήνων και Ρωμαίων λογοτεχνών. Και τέλος είναι ο Σαλούστιος Κρίσπος, ο οποίος έγραψε το περίφημο έργο «Η συνωμοσία του Κατιλίνα», «De Catilina e Conjurazione», η οποία είναι ιστορική μονογραφία. Για την ποίηση θα ασχοληθούμε στο επόμενο.